Έχω και δεν το έχω κλείσει κιόλα, μπορεί να χτυπήσει. Ναι. Μιλάς δηλαδή μέσω κινητού τηλεφώνου. Με πολύ μεγάλη προσοχή εδώ και λίγο καιρό. Γιατί, τι συμβαίνει δηλαδή? Διάχυτη ατμόσφαιρα. Είναι το θέμα του. Συλλαμβάνεται ότι υπάρχει στον αέρα. Και επειδή δεν θέλω να συλλαμβάνεται και ο δικός μου διάλογος με τον οποιονδήποτε, μιλάω προσεκτικά. Με κλειστό τηλέφωνο μιλάμε. Μας ακούνε και με κλειστό. Θυμάμαι μια διαφήμιση που είχε η Vodafone Σπύρο Λικούδη, που έλεγε: εσείς μιλάτε, εμείς σας ακούμε. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν τυχαία αυτή η περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται όμως, διότι είναι, κυρίες και κύριοι, ένα θέμα δημοκρατίας, ένα ζήτημα τεράστιο. Δεν μπορεί δηλαδή να παρακολουθούν τον πρωθυπουργό της χώρας, οποιοδήποτε κι αν είναι, ο Καραμαλής σήμερα, ο Παπανδρέου αύριο, ο Λικούδης μεθαύριο, ξέρω εγώ, εγώ αύριο, ο Ασής, οποιοδήποτε άλλος. Δεν μπορεί δηλαδή να παρακολουθείς τον πρωθυπουργό, είναι αδιανόητο. Και βέβαια φτάσαμε στη σημερινή στιγμή, όπου η δικαιοσύνη έχει αναλάβει βεβαίως το έργο της. Ένα δύσκολο έργο, αλλά ας ελπίσουμε ότι θα βγάλει συμπέρασμα και αποτέλεσμα, Σπύρο. Τι λες? Βρισκόμαστε σε μια τεράστια θέση. Έχω την εντύπωση ότι είναι υπόθεση. Πρόβλημα δημοκρατίας. Το πρόβλημα της δυνατότητας των Ελλήνων πολιτών να διαλέγονται ελεύθερα, χωρίς να υπάρχει ο μεγάλος αδερφός να ακούει. Και αυτό το δίκτυο παρακολούθησης που αποκαλύφθηκε και το οποίο ξεκίναγε από τον πρώτο πολίτη της χώρας, τον δεύτερο πολίτη της χώρας, τον πρωθυπουργό, και έφτανε μέχρι τις κοινωνικές οργανώσεις, τους ενεργούς πολίτες, όσους ανθρώπους μάχονται με το δικό τους τρόπο για τα κοινωνικά ζητήματα, αυτό όλο το δίκτυο παρακολούθησης και το θέμα που αναδείχθηκε συνιστά ένα ζήτημα, θα έλεγα, κύριε Κοντονή, αποσταθεροποίηση της ελληνικής πολιτείας. Ναι. Είναι ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας αυτής της χώρας. Μάλιστα. Έχεις και υπ' αυτή την έννοια χρειάζεται μια ουσιαστική, θα έλεγα, σύμπλευση όλων των δυνάμεων αυτής της χώρας προς την κατεύθυνση της αντίστασης σε αυτό που πρόκυψε. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι, όπως ο καθένας σκέφτεται, ότι δεν είναι δυνατόν να είναι αντικείμενο παρακολούθησης ο πρωθυπουργός της χώρας και να μην σκεφτώ εγώ ότι υπάρχει δίκτυο κατασκοπίας πίσω από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, γιατί παρακολουθούνται υπουργοί? Δεν ενδιαφέρεται αυτός που παρακολουθεί τα τηλέφωνα υπουργών το ποια είναι η θέση και η στάση της χώρας απέναντι σε ανοιχτά ζητήματα? Κυπριακό, Βαλκάνια, όπλα, προμήθειες. Δεν είναι προφανές ότι έχει φύγει πια από τα όρια μιας πίεσης? Έτσι είναι. Ποιος μας λέει, κύριε Λικούδη, Σπύρο μου, ότι δεν μας άκουγαν όλοι οι γείτονές μας, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν κάθε λόγο να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στο σπίτι μας, έτσι, τι ακριβώς κάνουμε? Είναι δυνατόν να μας βεβαιώσει κάποιος ότι δεν μας έχουν ακούσει? Όχι εμάς, τον πρωθυπουργό, τους υπουργούς, τους υπουργούς της αντιπολίτευσης τότε, σήμερα αντιπολίτευση, τότε υπουργοί. Είναι έτσι? Δεν μπορεί δηλαδή. Έτσι είναι, και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έχει γίνει ούτε από κουτσομπόλιδες ούτε από ερασιτέχνες. Προφανώς υπάρχει ένα δίκτυο καλωστημένο με ανθρώπους που λειτουργήσαν με άριστες γνώσεις τεχνοκρατικές, και αποκλείεται όλο αυτό το εκτεταμένο δίκτυο παρακολούθησης να μην έχει ισχυρές πλάτες σε ισχυρές υπηρεσίες. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τον detective τώρα, όχι, η δικαιοσύνη βέβαια ασχολείται με το ζήτημα, έχει αλλά πλάτη, πολιτικού έχει χαρακτήρα προσεγγίσεις μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν αναμειχθεί μυστικές υπηρεσίες. Και εδώ προκύπτει ένα ζήτημα. Για άλλη μια φορά, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε αυτό το θέμα η κυβέρνηση, θα προσπαθήσω πάλι να είμαι όσο μπορώ πιο συγκρατημένος, ήταν τουλάχιστον ατυχής. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να λέει ότι επί 11 μήνες γνωρίζει το θέμα και το ψάχνει, αλλά αυτό το ψάξιμο των 11 μηνών δεν απέδωσε τίποτα. Δεν είναι δυνατόν να αφήνει το ελληνικός λαός να πιστέψει ότι ήταν στα χέρια και στις δυνατότητες του στελέχους της Vodafone να εξαφανίσει τα πιστήρια επειδή έτσι νόμιζε ότι έπρεπε να κάνει. Το λογισμικό, λες. Προφανώς. Δεν είναι δυνατόν να διατείνονται διάφοροι ότι δεν βλέπουν άλλες δυνάμεις πίσω από αυτή την ιστορία και να νομίζουν ότι μπορούν να πείσουν το μέσο Έλληνα πολίτη για αυτή την υπόθεση. Είναι ένα κατεξοχήν πολιτικό ζήτημα, κύριε Κοντονή, το οποίο βεβαίως έχει και την πλευρά του
της αναζήτησης, της ανακριτικής αναζήτησης των δεδομένων, δηλαδή για την πλευρά τη δικαστική της δικαιοσύνης, αλλά είναι και ένα κατεξοχήν πολιτικό πρόβλημα και ως πολιτικό πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί και από τις πολιτικές δυνάμεις. Ελπίζω και από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή η αντίσταση του ελληνικού λαού απέναντι σε αυτές τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της πολιτείας και της δημοκρατίας πρέπει να είναι απόλυτη και καθοριστική. Ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα, διότι δεν πρόκειται περί μιας απλής υπόθεσης. Προφανώς. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, πολιτικό ζήτημα, με πολλές πολιτικές προεκτάσεις, κύριε Λυκούδη. Βέβαια, και μέσα από αυτή τη συζήτηση όλοι βγήκε και το πασίγνωστο σε όποιους προσέγγιζαν τα ζητήματα πολιτικά και υπέθεταν ότι θα συμβαίνει, τώρα πια όμως και δεδομένο και δημοσιευμένο και χωρίς να αμφισβητείτε ότι υπήρχε και ο τομέας της νόμιμης παρακολούθησης και εντός του τομέα της νόμιμης παρακολούθησης των τηλεφώνων πρόκυψε και η παράνομη. Μετεξελίχθη ή αυτονομήθηκαν πλευρές της νόμιμης παρακολούθησης και προχώρησαν και σε παράνομες. Δηλαδή όλοι πια δέχονται ότι την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων πριν, μετά, πολύ πιο πριν, κατά τη διάρκεια και αργότερα, ότι ήταν συμφωνημένη η νόμιμη παρακολούθηση, ναι, και εξ αυτής πρόκειψε και εκείνη που δεν ελέγχονταν. Ναι, μήπως αυτή η νόμιμη παρακολούθηση συνέχιζε και όλο το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, νόμιμη μεν, παράνομη δε. Είπα κάτι πριν το οποίο... Το ίδιο λέμε με άλλα λόγια. Έχει το δικό του βάρος. Δεν είναι απλά να παρακολουθήσουμε τι λένε κάποιοι πολίτες που ασχολούνται με τα κοινωνικά ζητήματα ή να παρακολουθήσουμε τι λένε στις ιδιαίτερες συνομιλίες τους οι υπουργοί. Είναι κάτι ενδεχομένως σοβαρότερο και βαθύτερο που μπορεί να αγγίζει τα όρια μιας πολιτικής κατασκοπίας. Και αυτό δεν είναι απλό πράγμα και απλό ζήτημα. Δηλαδή η ελληνική πολιτεία οφείλει να αμυνθεί. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να αμυνθούν. Και βέβαια βασιζόμενες στην ολοκληρωτική άμυνα και αντίσταση, στη δημοκρατική αντίσταση υπεράσπισης των δικαιωμάτων του και των ελευθεριών του ελληνικού λαού. Ναι. Μου κάνει όμως εντύπωση, Σπύρο μου, κύριε Λυκούδη, ότι μετά από 11 μήνες το μάθαμε εμείς, ο λαός εννοώ, και δεν θα το μαθαίναμε εάν και εφόσον δεν είχαν κάποιες συγκυρίες. Και κάποιες διαρροές στον τύπο. Έτσι, μπράβο. Κάποιες διαρροές στον τύπο. Μπράβο. Θα είμαστε ακόμα στο σκοτάδι, θα είμαστε ακόμα, ξέρω εγώ, υπό παρακολούθηση ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω τι άλλο, στις έρευνες. Ίσως οι κυβερνητικές υπηρεσίες που εγνώριζαν το θέμα να έχουν εντοπίσει πάρα πολύ σοβαρές άκρες του και να θέλανε να τις περάσουν με έναν τρόπο πιο μαλακό. Πιο μαλακό. Ή ενδεχομένως να σκέφτηκαν ότι σοβαρές διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας πείθουν ότι πρέπει να είναι συγκρατημένοι και να μην ανακοινώσουν τέτοιο ζήτημα, διότι τούτο, εκείνο, το άλλο. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν κρύβονται, αγαπητέ κύριε Κοντονή. Και όταν ξεσπούν και έχεις πίσω σου 11 μήνες κυβερνητικής σιωπής, τότε το θέμα πάβει πια να είναι απλώς ένα σκάνδαλο στο επίπεδο των τηλεφωνικών υποκλοπών και γίνεται ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας σε αυτόν τον τόπο. Φοβάμαι ότι μέσα από αυτού του τύπου τις λειτουργίες, το είπα στην αρχή και πρόσεξα τι είπα, αποσταθεροποιείται η λειτουργία της πολιτείας. Είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή. Το να φοβούνται οι Έλληνες πολίτες στην καθημερινή του ζωή πώς διαλέγονται και με ποιους διαλέγονται και να υπάρχει και πρόβλημα για το εάν και κατά πόσον μπορούν να λειτουργήσουν τα πολιτικά ζητήματα σε κορυφαίο επίπεδο οι πολιτικοί παράγοντες, θα έλεγα και η κυβέρνηση κατεξοχήν, χωρίς να είναι κοινωνοί των δικών τους σχεδίων και των δικών τους προθέσεων και μια σειρά άλλη που τους ακούν στα τηλέφωνα. Μα είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η πολιτεία έτσι. Δεν λειτουργεί το κράτος. Υπάρχει ένας διάχυτος φόβος και μια διάχυτη ανασφάλεια. Μπορεί να λειτουργήσει η ελληνική δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο, από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο πολίτη, όταν αισθάνεται ο οποιοδήποτε ανασφαλής γύρω από αυτό που σκέφτεται ή κάνει ή λέει? Είναι δυνατόν? Απόλυτα δίκιο. Εδώ βγήκε η κυρία Γιαννάκου και είπε ότι ναι, παρακολουθούνταν ακόμα και το πορτοκαλί τηλέφωνο. Και αυτό είναι, και αν είναι, που υποτίθεται ότι υπάρχει μία ξεχωριστή γραμμή για την συζήτηση μεταξύ των υπουργών και του πρωθυπουργού και, εν πάση περιπτώσει, όλων αυτών που έχουν το πορτοκαλί τηλέφωνο. Είναι ζήτημα. Είναι ζήτημα τεράστιο. Ζήτημα δημοκρατίας δηλαδή. Πάνω απ' όλα ζήτημα δημοκρατίας. Και δεν είναι θέμα πραγματικά για να γίνουν οι κοντρίτσες. Όχι βέβαια, εδώ χρειάζεται κόντρα. Εδώ χρειάζεται μια άμυνα της ελληνικής δημοκρατίας απέναντι στους μηχανισμούς που επιχειρούν να τις στραγγαλίσουν. Είναι σαφή τα ζητήματα. Δεν υπάρχει θέμα τώρα. Αλίμονο. Να αισθάνομαι εγώ τώρα ότι έχω ένα τηλέφωνο στην τσέπη και αν θα πάρω τον Κοντονή τηλέφωνο πρέπει να προσέξω τι θα του πω. Αυτό το αισθανόμουν στο τηλέφωνο το 1969.
Το 70, το 71. Έλα, ας μην μιλάω και πολύ, διότι δεν ξέρω τι γίνεται. Τότε 40 γίνεται... χρόνια μετά, και μετά από 30 χρόνια ελληνικής δημοκρατίας, μετά την πτώση της δικτατορίας, να ξανασκέφτομαι με ποιον θα μιλήσω και πώς θα μιλήσω. Και όταν έχουμε και λέμε ότι είμαστε όχι η χώρα της δημοκρατίας, αλλά αυτή η χώρα που δίνει δημοκρατία στους άλλους. Τίθεται θέμα δημοκρατίας, Σπυρό. Ναι ή όχι. Και αμυνάς της. Και αμυνάς της. Τι πρέπει να γίνει, κατά την άποψή σου? Άκουσα πάρα πολλά ενδιαφέροντα από την σκέψη σου, ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα των υποκλοπών. Κατά τη γνώμη μου, την δικαιοσύνη να... Προφανώς, βγάλει. Το πρώτο. Έτσι. Η δικαιοσύνη να κάνει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια, απρόσκοπτα και χωρίς την οποιαδήποτε πίεση, έτσι, για να φτάσει στη ρίζα του προβλήματος. Ό,τι στοιχεία καταθέσει η δικαιοσύνη να αξιοποιηθούν από την πολιτεία, και αυτή είναι η δικαστική πλευρά του ζητήματος, αλλά από την άλλη πλευρά οφείλει η ελληνική πολιτεία, η ελληνική δημοκρατία, η πατρίδα μας δηλαδή, πώς το λένε, να αμυνθεί με παρούσες όλες τις πολιτικές δυνάμεις, να αμυνθεί στην προσπάθεια στραγγαλισμού της, στραγγαλισμού των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών. Εγώ ανήκω σε ένα χώρο της αριστεράς, ο οποίος έχει μέσα από αυτή την περιπέτεια της πολιτικής ζωής της χώρας, έχει νιώσει στο πετσί του τι σημαίνει η παρακολούθηση, η πίεση στα δικαιώματά του, στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, στην πολιτική του παρουσία. Και η ευαισθησία μου είναι, η δική μου και του πολιτικού χώρου στον οποίο ανήκω, είναι εξαιρετικά ιδιαίτερη σε αυτό το ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει Έλληνας πολίτης από οποιονδήποτε πολιτικό χώρο που να μην αισθάνεται προσβεβλημένος, εάν σκέφτεται ότι μπορεί να μιλάει στο τηλέφωνο και να μην μιλάει αυτός και αυτός που τον ακούει. Να υπάρχει και ένας τρίτος στη μέση, ο οποίος παρακολουθεί αυτό μόνο, που λέγεται. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Γιατί μπορεί να είναι και άλλος και άλλος και να καταγράφεται. Υπάρχει προσβολή δηλαδή στην πολιτική προσωπικότητα, στην προσωπικότητα κάθε Έλληνα πολίτη. Προσβολή. Τα προσωπικά δεδομένα πάνε περίπατο δηλαδή. Αλλά. Καλά λες. Εδώ πάει περίπατο η καθημερινή του λειτουργία ως πολίτη. Πολύ περισσότερο όταν ασκεί και πολιτικού χαρακτήρα λειτουργίες. Δηλαδή εμείς που είμαστε πολιτικά στελέχη, αυτοδιοικητικά στελέχη. Είπε ο Σπύρος, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Λυκούδης πριν από λίγο για τα δικαστήρια που πρέπει να βγάλουν την απόφασή τους. Όποια και αν είναι η απόφαση, να πέσουν κεφάλια. Τι εννοώ με τη λέξη να πέσουν κεφάλια? Να τιμωρηθούν εκείνοι οι οποίοι έκαναν αυτό. Όποιοι και αν είναι, όποιος και αν είναι, και αν συλληφθούν, εν πάση περιπτώσει, εάν δοθούν τα ονόματά τους δημοσιότητα. Νομίζω ότι συμφωνείς, Σπύρο. Κυρίως να βγει άκρη. Έτσι, να βγάλουμε μια, να ξέρουμε τι έγινε. Τι μας επιφυλάξαν. Εν πάση περιπτώσει, να σταματήσουν και οι εξαπατήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Δηλαδή, ποιος Έλληνας σήμερα πιστεύει ότι όλο αυτό το σύστημα λειτουργούσε μέσα στις συγκεκριμένες εταιρείες, στην μητέρα εταιρεία την Ericsson και στη Vodafone, χωρίς να υπάρχουν άνθρωποι από μέσα που να τα λειτουργούν αυτά τα συστήματα? Είναι δυνατόν? Τι θα μείνουν στο σκοτάδι? Γι' αυτό λέω ότι όποιες και είναι οι αποφάσεις του δικαστηρίου, ό,τι και αν βγάλει το δικαστήριο, να δοθεί προς τα έξω, να μάθει ο ελληνικός λαός ποιος ήταν εκείνος που παρακολουθούσε τον πρωθυπουργό της χώρας. Ποιος ήταν εκείνος που είχε βάλει κάποιον. Και χάριν Πίου. Έτσι. Και, άρα, αυτό είναι το σπουδαίο. Και χάριν Πίου. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα και έχω την εντύπωση ότι πρέπει να το ξέρουν όλοι οι Έλληνες και να βοηθήσουμε σε αυτή την περίπτωση. Κύριε Λυκούδη, για να πάμε, να αφήσουμε τις υποκλοπές. Άλλωστε το έχει αναλάβει η δικαιοσύνη αυτό το τεράστιο θέμα. Εμείς πήραμε, εσείς δηλαδή περισσότερο πήρατε την πολιτική πλευρά, το πολιτικό σκέλος και μιλήσατε. Να επανέλθω για λίγο στα θέματα της νομαρχίας. Είπαμε ότι η νομαρχία με ερωτηματικό. Αφήσετε εσείς, κύριε Λυκούδη, εσείς Σπυρό μου, με ερωτηματικό, εάν έχει μέλλον. Εάν έχει μέλλον. Η περιφέρεια όμως θα έχει και ένα σκέλος νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μέσα, έτσι δεν είναι? Εάν προχωρήσει, εάν προχωρήσει αυτό, τέτοιο σχήμα. Δεν θα είναι, ας πούμε, η περιφέρεια. Βέβαια, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι έχει επιλέξει ότι οι νομαρχιακές αυτοδιοίκησης θα είναι ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Αλλά ειλικρινά, κύριε Κοντονή, επειδή και εσείς ζείτε την κατάσταση στην νομαρχία, δηλαδή δεν βλέπουμε όλοι ότι η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση έχει κυρίως. Μαραζώνει, Σπύρο, μέρα με τη μέρα. Διεκπεραιωτικό ρόλο. Έτσι. Εγώ λέω τη λέξη μαραζώνει. Ναι, σωστά. Υπηρεσίες που διεκπεραιώνουν υποθέσεις είναι. Σωστά.
Είναι αυτοδιοίκηση η οποία έχει στα χέρια της τη δυνατότητα. Πώς λέγεται στην πολυκατοικία, ο διαχειριστής. Αυτό ακριβώς είναι ο ρόλος ο δικός μας. Αυτοδιοίκηση όμως. Η αυτοδιοίκηση όμως είναι ένας θεσμός. Ένας θεσμός εξουσίας, αγαπητέ κύριε Κοντονή, που διαμορφώνει τις συνθήκες της καθημερινότητας των πολιτών και παλεύει για αυτή την καθημερινότητα. Που σημαίνει δηλαδή ότι είναι η αυτοδιοίκηση ένας θεσμός που δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν έχει στα χέρια της αρμοδιότητες, πόρους και εξουσία για να το κάνει. Είναι αυτό το πράγμα η σημερινή νομαρχιακή αυτοδιοίκηση? Η νομαρχία της Αθήνας που ζούμε εμείς είναι αυτό το πράγμα? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και αφήσουμε... Ένα σύνολο υπηρεσιών που δίνει την ψυχή του, διότι το ξέρεις, όλοι οι συνάδελφοι, ανεξάρτητα από την πολιτική παράταξη στην οποία ανήκουν, την αυτοδιοικητική παράταξη στην οποία ανήκουν, ξέρεις το κλίμα που υπάρχει στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, πόσο συναδελφικό κλίμα είναι, πόσο σαφές και ειλικρινές κλίμα αλληλεγγύης είναι ανάμεσα σε όλους τους Νομαρχιακούς Συμβούλους και τις παρατάξεις. Όλοι δίνουμε ένα μεγάλο κομμάτι της προσπάθειάς μας και της ψυχής μας της καθημερινής για να λειτουργήσει η Νομαρχία, αλλά αρκεί αυτό? Είναι κουτσουρεμένη από άψη αρμοδιοτήτων. Με φαγωμένα τα πόδια από κάτω. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι έχουμε διαχειριστικό ρόλο και τίποτα άλλο. Έχει χρήματα η νομαρχία. Μπορεί όμως με τα χρήματα αυτά να κάνει κάποιες δουλειές χωρίς τα εντελώμενα να βάλουν το χεράκι τους? Δεν μπορεί, Σπύρο μου. Δεν μπορεί, κύριε Λυκούδη. Και αυτό το ξέρουμε όλοι. Δεν μπορεί. Εγώ διάβαζα, τα έχω και μαζί, αλλά τώρα δεν θέλω ούτε να κουράσουμε τους τηλεθεατές, ούτε και εμείς. Μια σειρά αρμοδιότητες, τις οποίες η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοίκησεων Ελλάδος καταθέτει σε κείμενο το οποίο στέλνει προς το Υπουργείο, μια σειρά αρμοδιότητες οι οποίες αφαιρούνται η μία με την άλλη. Από τα πιο απλά πράγματα, από τα διαβατήρια που τώρα πια δεν τα έχει η Νομαρχία και τα έχουν η αστυνομία. Δεν ξέρω, εύχομαι να κάνει καλά τη δουλειά της η αστυνομία στα διαβατήρια. Τώρα πήγαν να βγάλουν. Εύχομαι να κάνει καλά τη δουλειά της. Να σας πω κάτι όμως, κύριε Κοντονή. Εγώ, ξέρετε, είμαι αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Διοίκησης Μεταφορών και Πολιτισμού στην Νομαρχία της Αθήνας. Ναι. Δηλαδή, στον τομέα εκείνο που είχε σχέση και με τα διαβατήρια, έτσι. Η σύζυγός μου ζητάει διαβατήριο τώρα για να φύγει. Το διαβατήριο το παίρναμε σε μία ή δύο μέρες. Δεν το παίρναμε επί λειτουργίας της νομαρχίας. Θέλει 5 μέρες η αστυνομία να το φτιάξει. Έχει προκύψει ειδικό ζήτημα τώρα και με τις φωτογραφίες. Γυρνάνε 3 φορές φωτογραφίες πίσω για να δουν αν είναι κανείς. Φταίει η αστυνομία? Βεβαίως δεν φταίει η αστυνομία. Δεν φταίνε τα παιδιά που κάνουν και αυτά ό,τι μπορούν. Είναι ολόκληρο το σύστημα κατά τέτοιο τρόπο διαρθρωμένο ώστε αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα από την νομαρχία για να γίνει πιο εύκολη και είναι πολύ πιο δύσκολη. Πολύ πιο δύσκολη. Και να πω κάτι εδώ, Σπύρο μου, είπες για τη σύζυγό σου. Εμένα η κόρη μου μαζί με τον άντρα της ήθελε να πάει στη Βενετία, στη Ρώμη, ξέρω εγώ. Ταξίδι. Πήγε 7 φορές φωτογραφίες και 7 φορές το μηχάνημα, λέει ο αστυνομικός, το έβγαλε έξω. Off, τη φωτογραφία της κόρης μου. Και δέησε, ξέρω εγώ, τώρα να πάει άλλη φωτογραφία. Και προφανώς νέες φασαρίες και νέες γκρίνιες. Κάθονται τώρα τα παιδιά, οι αστυφύλακες, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν. Διαπληκτίζονται με τον κόσμο. Και διαπληκτίζονται με τον κόσμο. Πάει ο άλλος και του λέει, γιατί μου κόβεις τη φωτογραφία. Πού δεν έπρεπε να πάω να τη βγάλω εκεί, γράφει απ' έξω φωτογραφίες για διαβατήρια. Μπήκα μέσα και την έβγαλα, στην έφερα. Δεύτερη φορά, τρίτη φορά. 5 μέρες. Γιατί έχεις τα μαλλιά σου έτσι, γιατί εδώ, εκεί, γιατί... Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία είναι κωμικά ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι αυτή η υπηρεσία και να λέει ότι φέρ το σήμερα, το πάρεις αύριο το διαβατήριο. Εμείς το βγάζαμε μέσα σε μερικές ώρες. Και αυτή ήταν και η πρόθεση όταν εξαγγέλθηκε ότι περνάει από την νομαρχία στην αστυνομία. Η πρόταση που γινόταν ήταν μια πρόταση πρόκληση προς τους πολίτες ότι θα είναι πολύ πιο απλοποιημένες οι διαδικασίες. Σε ένα 24ωρο θα το παίρνετε με πολύ πιο απλές διαδικασίες κλπ. Τώρα όμως είναι δύσκολα τα πράγματα, δυστυχώς. Τα πιο απλά τώρα λέμε. Ή αφαιρείται, ξέρω εγώ, η διαχείριση των αδειών εργασίας και παραμονής των μεταναστών από την νομαρχία και περνάει σε άλλες υπηρεσίες, αλλά μέχρι να συμβεί αυτό που θα συμβεί μετά από ένα χρόνο, οι νομαρχίες, υποθέτω εγώ ότι θα κάνει κάνα χρόνο για να περάσει, θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται αυτή την υπόθεση και θα τη διαχειρίζονται χωρίς να έχουν το απαιτούμενο προσωπικό. Νέες γκρίνιες, νέες ουρές, νέες ταλαιπωρίες. Εδώ δεν υπάρχει προσωπικό που έχουμε τώρα την γρίπη των πτηνών. Η κτηνίατρη ήταν μόλις 9. Τώρα φτιάξαμε, δέησε μαζί με τους στρατιωτικούς που ήρθαν, οι στρατιώτες και κάποιοι άλλοι και κάποιους άλλους που πήρε η νομαρχία, να φτάσουμε στον αριθμό 18 νομίζω, κάπου εκεί, ίσως κάτι λιγότερο ή κάτι παραπάνω. Σημασία έχει ότι δεν μπορείς μέσα σε 3,5 εκατομμύρια Αθηναίους να κάνεις τον έλεγχο αυτό που θέλεις με τα άτομα που έπρεπε να έχεις.
Και μιλάω και για τα μαγαζιά που γίνονται οι έλεγχοι. Πάμε στα διατροφικά. Κύριε Λυκούδη, τι τρώμε έχει σημασία. Τι τρώμε. Τρώμε εκείνο που πρέπει. Και ξέρουμε και πάρα πολύ καλά με πόσο μεγάλες δυσκολίες επιχειρεί η νομαρχία σήμερα να ανταποκριθεί σε αυτό το ρόλο, όταν υπάρχει και επ' αυτού του σημείου δυσμενής μεταχείριση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, περιορίζονται οι δυνατότητες της να ασκήσει όπως πρέπει τον έλεγχο στα τρόφιμα. Ναι, έχεις απόλυτα δίκιο. Σημασία έχει λοιπόν ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και ένα τελευταίο, γιατί νομίζω ότι βιάζεις, έχεις ένα ραντεβουδάκι. Να μην πούμε στον κόσμο αυτό, έχεις να πας στο κόμμα σου εκεί, γιατί έχεις ανηλυμένη υποχρέωση. Εγώ θέλω να πω το εξής και το θέτω εδώ στην κουβέντα μας, κύριε Λυκούδη. Είστε ευχαριστημένος από τα πολιτικά δρόμενα της χώρας, έτσι όπως πάει η κατάσταση, από την πολιτική της κυβέρνησης, από την διεξαγωγή της αντιπολίτευσης ή την αντιπολιτευτική γραμμή που τηρεί η αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα, συμπεριλαμβανομένου και του συνασπισμού? Από όλα όσα είπαμε πριν, δεν περιγράψαμε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερα επιβαρημένη κοινωνικά περιγράψαμε, και μια ατμόσφαιρα όπου οι πολιτικές δυνάμεις δεν είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι στο πλαίσιο της διαχείρισης αυτών των προβλημάτων. Αλλά οφείλουμε όλοι να συνεννοηθούμε και με μια ειλικρίνεια στο ζήτημα. Είναι άλλος ο ρόλος της αντιπολίτευσης και άλλος ο ρόλος της κυβέρνησης. Σαφώς. Και πολύ περισσότερο, κύριο Κοντονή, άλλες οι ευθύνες και οι δυνατότητες των μικρότερων κομμάτων και άλλες οι ευθύνες των κομμάτων εξουσίας. Εμείς από τη δική μας την πλευρά παλεύουμε όσο μπορούμε για να διαμορφώσουμε όρους διαφορετικής πολιτικής λειτουργίας και διαφορετικής κοινωνικής συμμετοχής και ανάπτυξης με τις δυνάμεις που έχουμε. Εύχομαι στις εκλογικές αναμετρήσεις που έρχονται οι δυνάμεις της αριστεράς και οι δυνάμεις κυρίως της δικής μου αριστεράς να διευρυνθούν και να μπορέσουν να παίξουν ένα ιδιαίτερο και αποτελεσματικότερο ρόλο. Έτσι όπως είναι σήμερα όμως τα πράγματα, οι τεράστιες πολιτικές ευθύνες και ευθύνες για την κοινωνική αναταραχή που υπάρχει είναι στα λεγόμενα κόμματα εξουσίας. Στα κόμματα, δηλαδή, που μπορούν να διαχειριστούν αυτή την υπόθεση. Γιατί αυτοί τη διαχειρίζονται. Πάντως έχω την εντύπωση ότι θα χρειαστούν και χρειάζονται και πρέπει να έχουμε και άλλες φωνές. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πρέπει να υπάρχουν και άλλες φωνές μέσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή να έχουμε περισσότερα μικρά κόμματα που να ελέγχουν κάποιες καταστάσεις. Το ελληνικό κοινοβούλιο οφείλει να καταγράψει αυτό που έρχεται από την κοινωνία.